Η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά την πορεία της, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τις δηλώσεις του Δημήτρη Τζανακόπουλου, ο οποίος απέκλεισε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η πορεία της οικονομίας τόσο για το 2017 όσο και για το 2018 αφήνει λίγα περιθώρια αμφισβητήσεων, ωστόσο παραδέχεται ότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ποια θα είναι η στάση των δανειστών, ειδικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο δημοσιονομικό σκέλος. Σχετικά με τα σενάρια των προώρων εκλογών, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος έκανε λόγο για δημοσιογραφική επιμονή και τόνισε: «Θα επαναλάβω ότι αυτή η κυβέρνηση θα οδηγήσει την χώρα στην έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπία, και όταν θα γίνουν οι εκλογές, οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της τετραετίας του 2015 με το 2019 με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των ετών 2010 με 2014, και η συγκεκριμένη θα είναι συντριπτική για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε πως θα δώσει τις συντεταγμένες ενός προοδευτικού πολιτικού σχεδίου που έχει στο κέντρο την ιδέα της δίκαιης ανάπτυξης. Ερωτηθείς για τις κυβερνητικές προτεραιότητες, ο κ. Τζανακόπουλος απάντησε πως αυτές κινούνται σε τρεις άξονες που αφορούν στην προετοιμασία του εδάφους για την οριστική ανάκτηση της πρόσβασής μας στις αγορές χρήματος, στην ενίσχυση της αναψυξιακής τάσης της ελληνικής οικονομίας με την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τις αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, και στη συνέχεια εντός των δεδομένων περιορισμών των κοινωνικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζόμενων και την οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους». Για την Εξεταστική Επιτροπή για τον Πάνο Καμένο, Δημήτρης Τζανακόπουλος είπε πως η κυβέρνηση θα καταψηφίσει, προσθέτοντας πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι για να εξετάσουμε εκτός από την ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με συγκεκριμένα επιχειρήματα και εκδοτικά συμφέροντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη στάση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία της χρεώνει ριζική μετάλλαξη, τονίζοντας πως τα δύο πρόσωπα των αντιπροέδρων είναι σαν τα δύο πρόσωπα του Ιαννού, και προσθέτει ότι οι ακροδεξιές θέσεις που πολλές φορές εκφράζονται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτές αφορούν τον Ταλίν, είτε το δόγμα της τάξης και ασφάλειας, είτε τη διαχείριση του προσφυγικού, δεν αποτελούν διολίσθηση αλλά στρατηγική επιλογή.